Μπορεί το νησί να βάλετε από πρωτόγνωρα υψηλές θερμοκρασίες, οι επισκέπτες του όμως δεν φαίνεται να πτωούνται. Περιμένοντας μία ολόκληρη χρονιά τις καλοκαιρινές τους διακοπές, δεν αφήνουν τον καύσωνα να τους στερήσει ούτε στιγμή. Εξοπλίζονται με νερό, καπέλα και υπομονή, αντλώντας δύναμη από τις ομορφιές του τόπου. We make the ice and cold drink, bring in the bottle. Πώς διαχειρίζεστε τις υψηλές θερμοκρασίες στο νησί αυτές τις μέρες? Με νερό, καπέλο, αντιλιακό. It's a part of going to the sea, getting into the water, of course, hydrating a lot, having a lot of water or anything else to drink. So a lot of sunscreen. Στα κόκκινα ο υδράργυρος και το αντίδοτο στη ζέστη για πολλούς δεν ήταν οι παραλίες, αλλά το ιστορικό τους ενδιαφέρον. Τουρίστες από όλα τα μέρη του κόσμου δεν έχασαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού και να θαυμάσουν το σημαντικότερο κέντρο μινωικού πολιτισμού. Αυτό το βλέπεις μια φορά στη ζωή. Κάποιοι άνθρωποι έρχονται από την άλλη άκρη του κόσμου. Έτσι, εμείς τώρα από Βόρεια Ελλάδα ήταν ντροπή να μην έρθουμε. I did not lose the chance because I wanted to visit the labyrinth for a while now and I decided, oh, you know what, if not now, then never. Hot, but it's a nice area to visit. Yeah, it's a historical area, so it was very nice. Yeah. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θέλαμε να το δούμε. Είμαστε με την οικογένεια, με τα παιδιά και είναι μοναδική ευκαιρία τώρα. Δεν θα ξανάρθουμε. Οι υψηλές θερμοκρασίες στο νησί θα συνεχιστούν μέχρι και την Τετάρτη, με τους αρχαιολογικούς χώρους της Φεστού, των Ματάλων, της Γόρτινας και της Αγίας Τριάδας να παραμένουν εκτάκτως κλειστοί κατά τις μεσημεριανές ώρες.